Αγώνη, την άλλη μεριά, Φλόρε. Ο προηγούμενος ήταν αυτός. Ο προηγούμενος ήταν αυτός, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα, ρα. Λοιπόν, θέλω να με πει ποιος παίχτης του ΠΑΟΚ πέρασε από τον ΠΑΟΚ και ξεσήκωνε την Τούμπα. Πες μου, ποιος. Ποιος παίχτης από τον ΠΑΟΚ πέρασε από τον ΠΑΟΚ και ξεσήκωνε την Τούμπα. Ναι. Την ξεσήκωνε την Τούμπα. Για πες. Ο Καστίγιο. Ο Καστίγιο. Πες σοβαρά τώρα. Μόνο Βιερίνια, μόνο Αντρέ. Κανένας άλλος. Πότε? Τι πότε, από το 8 μέχρι το 12. Τώρα τι έχουμε. Κοίταξε, πριν δύο χρόνια μπήκε στην εντεκάδα της Μπουντεσλίγκα. Πώς γίνεται μέσα δύο χρόνια. Δεν με νοιάζει ρε φίλε τι έγινε ρε φίλε. Έχεις ανάγκη από Βιερίνια ή από Χαφ. Ελληνικά μιλάω. Ωραία, τι ίδια θέλω. Εγώ θέλω το Βιερίνια να πάω πάρει διαρκεία. Εσύ θες το Βιερίνια για να πάει πάρει διαρκεία. Άρα σε χαϊβάνι εσύ. Πες μου τώρα, πέρασε καλύτερος πέρσι από τον πάγκο του Βιερίνια. Όχι, τότε πριν δύο χρόνια. Όχι ρε, δεν πέρασε ο Κούδας, δεν πέρασε ο Σαράβης, δεν πέρασε ο Γκουερίνο, δεν πέρασε ο Κερμανίδης, δεν πέρασε ξέρω εγώ, ο Παρίδης, δεν πέρασε ο Λάζος, δεν πέρασε ο Βιερίνια. Εσένα δηλαδή τι δεν σ' αρέσει ο Βιερίνια, τι νομίζει, δεν έχει τρεξίματα, τι. Είναι 32 ετών. Μάλιστα. Θέλει συμβόλαιο 3 χρόνια. Ναι. Θέλει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο να αράζει εξτρέμ, να βάζει 6 γκολ που βάζει 5 και ο Μάτος. Έχει πέσει σε απόδοση ταχύτητα έκρηξη. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη παίκτη σε αυτή τη θέση. Τι άλλο να σε πω εγώ τώρα. Ελληνικά να μιλήσω. Γαλλικά δεν ξέρω. Στο Δελασάλ δεν μου τα μάθαν. Με διώξαν. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα.